Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο Χρήστος Μαντάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σχόλιο, κύριε Μαντά, για το πώς παρακολουθείτε αυτή την κατά πολλούς επικοινωνιακή φιέστα από την πλευρά της Τουρκίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Κοιτάξτε, εγώ θα πρόσθετα, γιατί άκουσα και πριν την ανάλυση που έγινε από τον Παύλο Τζίμα, θα πρόσθετα το εξής, ότι εμείς από τη δική μας την πλευρά πρέπει να είμαστε συνετοί, προσιλωμένοι στα επιχειρήματά μας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε άλλου τύπου πιο δύσκολες εξελίξεις. Και άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί και προσεκτικοί αυτή την κρίσιμη περίοδο. Αυτό θα πρόσθετα. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλά σχόλια περαιτέρω. Και μετά και την χτεσινή κατηγορηματική, θα έλεγα, απέτηση και από την πλευρά του Πρόεδρου της Κομισιόν, του κ. Γιούνκερ, σε σχέση με την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αυτό προσθέτει στη δικιά μας επιχειρηματολογία και επιδίωξη, και ευχόμαστε πραγματικά, γιατί είναι μια τεράστια ταλαιπωρία, ένας πόνος κυρίως για τις οικογένειες και για τους ίδιους τους ανθρώπους, να τελειώσει αυτή η παράλογη εντελώς περιπέτεια αυτών των ανθρώπων, που χρησιμοποιείται προφανώς για πολιτικούς λόγους. Να περιμένουμε κάτι από την σημερινή συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών? Ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, θα συναντηθεί σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του και είναι η πρώτη συνάντηση. Αυτό έτσι ανεβάζει, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον, καθώς όλοι θα παρακολουθήσουμε το σε τι κλίμα και αν θα υποθεί κάτι κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν μετά από τους δύο μήνες, μετά από τη σύλληψη των δύο Ελλήνων. Κοιτάξτε. Εγώ θα έλεγα να κρατάμε χαμηλά τις προσδοκίες και ό,τι καλό είναι να έρθει, να το δεχτούμε. Νομίζω ότι από τη δική μας την πλευρά θα θέσουμε με σταθερότητα αυτά που έχουμε πει τόσο καιρό, και επιπλέον θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία αν πράγματι η Τουρκία θέλει να εξακολουθήσει να έχει κάποιον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, έστω με όλες τις αντιφάσεις κτλ. Ή εν πάση περιπτώσει έχει ξεκόψει από αυτόν τον προσανατολισμό. Πάντως, είναι κρίσιμο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη αυτό, μην το ξεχνάμε. Η αντιπολίτευση και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί και σας ασκεί κριτική, αν θέλετε, κύριε Μαντά, για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ξεκινώντας από το γεγονός ότι μάλλον υποτιμήσατε αρχικά την υπόθεση, δεν κατανοήσατε την Τουρκία και τα μηνύματα της Τουρκίας, και από εδώ και στο εξής, ποιο είναι το πλάνο της Αθήνας πέρα από τις ευχές όλων? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, αν δεν είχαμε υποτιμήσει, να το γυρίσω αλλιώς το ερώτημα, τι ακριβώς θα κάναμε? Δηλαδή, ξέρετε, γιατί καμιά φορά περιπλέκεται το πράγμα όταν το σηκώνεις πολύ ψηλά. Όλα αυτά τα θέματα γνωρίζουμε και γνωρίζουν και οι άνθρωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχουν εμπειρία και στα εξωτερικά θέματα, ότι λύνονται σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο. Αν λοιπόν εμείς κάναμε αυτή την κίνηση και το σηκώναμε πάρα πολύ ψηλά, ίσως είχαμε και παραπάνω περιπλοκές. Εν πάση περιπτώσει, ας μην κάνουμε τώρα, δεν είναι η ώρα για υποθέσεις, θα έλεγα, τι έπρεπε να κάνουμε, αν το χειριστήκαμε σωστά ή όχι, καθώς φαίνεται ότι η επιδίωξη της από την τουρκική πλευρά ήταν να γίνει εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος για πολιτικούς λόγους. Κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε σε πολιτικό και σε διπλωματικό επίπεδο, και νομίζω ότι και οι απαντήσεις που έρχονται από την Ευρώπη και τα ξεκάθαρα μηνύματα αυτό δείχνουν, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που νομίζω ότι θέλουμε. Μάλιστα. Άπαντες ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων. Πάμε να δούμε στο πεδίο της οικονομίας που βρισκόμαστε και κυρίως που στοχεύει η Αθήνα. Αυτή την ώρα ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών κάθεται στο τραπέζι μαζί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ο κύριος Τσακαλώτος εδώ έχει πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσει, να παρουσιάσει και να διαπραγματευτεί αναφορικά με την επόμενη ημέρα, την λεγόμενη μεταμνημονιακή. Ένα ερώτημα όμως που προκύπτει είναι αν υπάρχει περιθώριο να αποφύγετε την περικοπή των συντάξεων, καθώς ακούμε πολλές
φωνές να λένε ότι ίσως και να μπορούμε να τους πούμε ότι μην τις κόψουμε τις συντάξεις, ακριβώς επειδή, για παράδειγμα, το πλεώνασμά μας είναι πάρα πολύ καλό, φτάνοντας βεβαίως μέχρι και τις σχεδόν υποσχέσεις του κ. Πετρόπουλου εχθές στη Βουλή. Αλλά υπάρχει πραγματικά περιθώριο να διαπραγματευτείτε κάτι τέτοιο το οποίο είναι ήδη ψηφισμένο? Εγώ θα έλεγα ότι και σε αυτά τα ζητήματα πρέπει, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση, να κρατάμε χαμηλά τον πήχη. Με την εξής έννοια. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι πράγματι πηγαίνουμε στη διαπραγμάτευση έχοντας ως πολιτικό όπλο το ότι για 3 χρόνια έχουμε εκπληρώσει και με το παραπάνω τους δημοσιονομικούς στόχους. Βεβαίως αυτό το είπε και ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών, το έχει πει πολλές φορές. Είναι υφεσιακό. Είναι προφανές ότι είναι υφεσιακό. Αλλά αυτό μας δίνει πολιτικό κεφάλαιο έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε με καλύτερους όρους. Τα κρίσιμα σημεία σήμερα είναι η παρουσίαση της στρατηγικής ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορέσουν και οι θεσμοί να τη δεχτούν με τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Αλλά οπωσδήποτε αυτό είναι στραμμένο και προς την κοινωνία, γιατί καθορίζει για πρώτη φορά στη χώρα ένα πλαίσιο ανάπτυξης. Θα δεχτεί κριτικές, θα υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά ας θυμηθούμε, υπήρχε ποτέ συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης σε αυτή τη χώρα? Είναι μνημονιακή υποχρέωση, είναι μνημονιακή υποχρέωση, ας το πούμε και έτσι. Όμως είναι δικής μας κατασκευής. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κρίσιμο θέμα είναι το θέμα του χρέους. Εγώ θα θυμίσω εδώ ότι από το Eurogroup του Μαΐου, προπερασμένου Μαΐου έχουμε χάσει και τις ημερομηνίες, υπάρχει το εξής ταβάνι, ότι μέσω πρόθεσμα, τουλάχιστον μέχρι το 2030, αυτά τα οποία πρέπει η χώρα μας να πληρώνει για το χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15%. Ναι. Και ταυτόχρονα η συζήτηση γίνεται για τον μηχανισμό αυτόματο ή μη αυτόματο, θα δούμε, πάντως μηχανισμό που θα συνδέει την ανάπτυξη σε σχέση με την, με τις διαδικασίες αποπληρωμής του χρέους. Εδώ όμως υπάρχουν αρκετές απορίες, αν θέλετε, και έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι έχουμε όλοι στο μυαλό μας, όλοι όσοι δεν συμμετέχουμε, αλλά ακούμε όλα όσα όσοι κάθονται στο τραπέζι διαπραγμάτευσης διαμηνύουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια πολύ παλαιότερη δέσμευση των δανειστών μας αυτή για το χρέος. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα που ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά συνεχώς και να επαναλαμβάνει ότι η έξοδος θα είναι καθαρή. Αρκετοί μάλιστα μιλούν και για διάσταση με τον Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίος μιλά για 3 αξιολογήσεις ή ενδεχομένως και 4. Άρα κρατάμε ότι θα υπάρχει μια καθαρή έξοδος με εποπτεία, την ίδια ώρα που βεβαίως στόχος είναι το χρέος, όμως ο σύμμαχός μας στο χρέος, το Ταμείο, μας ζητά να φέρουμε το αφορολόγητο νωρίτερα από ότι είναι ψηφισμένο. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι είναι μία σύνθετη διαδικασία. Δεν έχει ευκολίες αυτή η διαδικασία. Αλλά και το μετά δεν είναι ο παράδεισος, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι το κρίσιμο κανένας είναι να καταλάβει το εξής. Η χώρα τελειώνει από τα προγράμματα τον Αύγουστο του 2018. Αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση. Κανένας δεν το συζητάει πια. Προσπαθούσε η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι ενός ορισμένου σημείου να μιλήσει για παράταση του μνημονίου με τους όρους της Δανειακής Σύμβασης. Ναι. Εννοώ, έτσι. Η χώρα βγαίνει στις αγορές. Άλλου τύπου συμφωνία. Θα σας πω. Βγαίνει στις αγορές. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο. Δεν υπάρχει προληπτική γραμμή και ο πρόεδρος Γιούνκερ χθες το επανέλαβε αυτό το θέμα. Τώρα, η εποπτεία που μπορεί να είναι, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, και κάτι παραπάνω από ό,τι συμβαίνει στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, στην Ιρλανδία, θα αφορά κυρίως θέματα και εκκρεμότητες, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν, καθώς ζητήματα, το έχει πει και ο κ. Τσακαλώτος σε προηγούμενη συνέντευξη, κτηματολόγιο και άλλα και τεχνικά ζητήματα, θα συνεχίσουν να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο τα οποία θα
θα πρέπει να συζητιόνται, να βλέπουν την πορεία τους κτλ. Το πιο κρίσιμο όμως είναι το εξής. Το κρίσιμο είναι το εξής κατά τη γνώμη μου, ότι αν έχουμε, όπως όλα δείχνουν, μία σύγκληση στο θέμα του χρέους και των μηχανισμών σε σχέση με το χρέος, που μπορεί να είναι, διαβάζω σήμερα για πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 100 δις κούρεμα, που μπορεί να είναι πολύ κρίσιμη παράμετρος σύγκλησης, μπορεί πράγματι από τα κάθε εξάμηνο συνάντηση να πάμε στις 4. Ναι. Τώρα, τι επιπτώσεις, γιατί θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ναι, αλλά να κάνουμε λίγο διάλογο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μαντά, γιατί είναι πολλές ερωτήσεις. Άρα, μας εξηγήσατε τι είπε ουσιαστικά εχθές για τις αξιολογήσεις ο Υπουργός Οικονομικών. Εδώ πέρα, θέλω να μου απαντήσετε αν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Οικονομικών, ή αν θέλετε, επιχειρεί ο ένας να δώσει τη μία διάσταση και την άλλη της πραγματικότητας, της οικονομικής πραγματικότητας. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Οικονομικών μιλούσε στους Financial Times. Μιλούσε στις αγορές. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάσταση. Πάρτε ένα-ένα αυτά που έχουν υποθεί και πάρτε τις βασικές δεσμεύσεις. Μην μένετε στις διατυπώσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Και θα ήθελα να σας απαντήσω και σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα που μου θέσετε ξεκινώντας. Βεβαίως. Σε σχέση με τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Πράγματι, έχουμε δύο αντίθετες δυνάμεις, θα λέγει κανένας. Οι μεν ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν επιμένουν σε αυτά τα μέτρα. Άλλωστε, θυμίζω εδώ ότι ήταν η επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, έπρεπε να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, θυμίζω ότι εκτός από τα μέτρα έχουμε ψηφίσει και τα αντίμετρα. Για παράδειγμα, την πρώτη χρονιά που προβλέπεται η περικοπή των συντάξεων και έχουμε ψηφίσει έως 18% και κύριες και επικουρικές. Αυτό είναι το ποσοστό και αφορά ένα ορισμένο αριθμό συνταξιούχων. Δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους. Έχουμε ως αντίμετρο το επίδομα ενοικίου, το οποίο αφορά πάνω από 600.000 πολίτες και πρώτης κατοικίας. Και άλλα μέτρα, όπως είναι ο μηδενισμός της συμμετοχής φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό βεβαίως δεν χρυσώνει τελείως το χάπι, κύριε Μαντά. Προφανώς όχι. Ούτε ήταν επιλογή μας αυτό το πράγμα. Αλλά να το πω και αυτό το στοιχείο. Έχουμε μηδενισμό της φαρμακευτικής δαπάνης για τους ανθρώπους που έχουν εισόδημα έως 700 ευρώ και άλλα μέτρα, σχολικά γεύματα κλπ. Άρα, και είναι έτσι όπως σας λέω τα πράγματα, δημοσιονομικά είναι ουδέτερο, δεν ήταν επιλογή μας αυτό, δεν θα κάναμε εμείς τέτοια πολιτική και αν θέλετε παλεύουμε όλοι ώστε η οικονομία να πάει καλά και να δώσει όποια δυνατότητα υπάρχει, αλλά αυτό στον καιρό του. Μάλιστα. Για να δούμε τι κάνουμε. Κλείνοντας, γιατί ο χρόνος τρέχει. Βεβαίως. Πώς παρακολουθείτε όσα συμβαίνουν μετά από την παραίτηση του καθηγητή, του Σταμάτη Κρυμιζή, μετά από τέλος πάντων τον ντομινό εξελίξεων, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και παρακολουθούμε. Νωρίτερα είδαμε και τα όσα δήλωσε εχθές τα νεότερα ο αρμόδιος υπουργός. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν μια εξέλιξη που δεν δημιουργεί ερωτηματικά. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί τα περισσότερα. Άλλωστε και καθηγητές που συμμετέχουν, ειδικά στο πρόγραμμα αυτό των 11 μικροδορυφόρων, έχουν δώσει σημαντικές απαντήσεις. Να θυμίσω όμως εδώ ότι αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης είχε λιδωρηθεί με απίστευτα λόγια από αυτούς που σήμερα υπερασπίζονται τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο. Καλά, τώρα αυτό τι σχέση έχει? Θέλω να πω ότι έχουμε ένα μέτρο. Ναι, αλλά όταν συζητάμε. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά ο κύριος Κρυμιζής είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Θέλω να πω. Εντάξει, και άλλοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι. Μην το ξεχνάμε. Το ένα, ναι, το άλλο. Όχι. Όχι, αλίμονο. Εγώ ξεκίνησα. Φαντάζομαι ότι και εσείς για να τον επιλέξετε. Εγώ ξεκίνησα λέγοντας. Εγώ ξεκίνησα λέγοντας ότι προφανώς δημιουργεί προβλήματα και ερωτήματα μια τέτοια εξέλιξη. Ναι, μας το είπε και ο κύριος Φίλης εχθές. Θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Και νομίζω ότι υπάρχουν και θα υπάρξουν κι άλλες. Και υπάρχουν και από τους επιστήμονες. Καμιά φορά, ξέρετε, επειδή ο ενδοπανεπιστημιακός χώρος είναι χώρος με συγκρούσεις, με αντιφάσεις κλπ. Το αποδίδεται ίσως και εκεί, δηλαδή. Βεβαίως. Είναι ένας χώρος τον οποίο γνωρίζω.
και μέσα στο συγκεκριμένο πεδίο. Είναι φανερό, όποιος διαβάσει κανένας προσεκτικά, ότι υπάρχουν και τέτοια θέματα. Και επίσης έχει τελειώσει νομίζω το θέμα, και από την πλευρά το έχουν παραδειχθεί όλες τις πλευρές, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα. Μάλιστα. Παραπάνω. Το που ακούσαμε και χθες να λέει ο κύριος Παπάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαντά. Εγώ καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.